Adesso l'onorevole Fountoulis per un minuto. Παρακαλώ. Θα αντιπαρέλθω τα όσα είπε προηγουμένως ο συνάδελφος. Θα πρέπει να αναγνωρίσω το γεγονός πως ο συντάκτης της έκθεσης αυτής παραδέχεται πως τους σταθερά αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών δεν κατάφεραν να τους αντιμετωπίσουν τα τρία μνημόνια που έβαλαν στην Ελλάδα οι δανειστές. Συνήθως από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τη σημερινή κυβέρνηση και τους θεσμούς, ακούμε ακριβώς το αντίθετο. Απ' την άλλη πλευρά, η στατιστική είναι ο ευκολότερος τρόπος να πεις ψέματα. Η Eurostat μας λέει πως η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο περίπου 20%. Αυτό που δεν μας λέει είναι το γεγονός πως οι νέες θέσεις εργασίας είναι συνήθως μερικής απασχόλησης και με πολύ χαμηλότερους μισθούς από αυτούς που υπήρχαν προκρίσεως. Βέβαια, είναι ανεδαφικό να προσδοκούμε επιτάχυνση της ανάπτυξης όταν οι μισθοί έχουν πέσει στα σημερινά επίπεδα και κατά συνέπεια η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει εκμηδενιστεί. Πράγματι, τα ποσά που δόθηκαν για τις δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν σημαντικά. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των ποσών αυτών δεν παρέμεινε στη χώρα, αλλά κατέληξε στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες έχουν έδρα τις λεγόμενες μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Θα ήταν πολύ πιο ευεργετικό για τους Έλληνες εάν είχαν δοθεί χρήματα που θα κατέληγαν στην πραγματική οικονομία και θα βοηθούσαν στη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος που θα ευνοούσε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Adesso l'onorevole Fanny Steroi per